Μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Ντένις Ρόμενταλ. Ο Δανός έκανε πρόβα την ερυθρόλευκη φανέλα και όπως λέει είναι έτοιμος για δράση. Ο Ντένις Ρόμενταλ έφτασε εδώ στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός γύρω στις 1:30. Μάλιστα τον περίμενε μια έκπληξη γιατί αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον υποδέχτηκαν. Στη συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή και βέβαια μετά έκανε και τις σχετικές δηλώσεις όπως και ο Λέρμπι, ο μάνατζερ του, μια παλιά μεγάλη δόξα του δανικού ποδοσφαίρου. Which number I'm gonna wear? I could turn around. You can see the number. Μπορώ να γυρίσω να δείτε το νούμερο. And it's been really good. I've been to the training ground. They are impressive. They're big. Είναι πολύ όμορφα. Έχω ήδη πάει στο προπονητικό κέντρο. Είναι μεγάλο, εντυπωσιακό. I really like the stadium. It's intimate. It's close to the pitch. You can feel the fans and the crowd then. And that's a really good thing. Μου άρεσε το γήπεδο πολύ γιατί οι θέσεις είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σημαίνει ότι μπορείς να καταλάβεις καλύτερα την ατμόσφαιρα, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας. Something to promise them. I'm gonna promise that we're gonna be champion again. That's also one of the main things to come to Olympiacos. It's the biggest club. It's the club who needs to be champion in this country, and I want to be champion with them. So. Το αυτό που τους υπόσχομαι είναι ότι ήρθα εδώ για να ξαναγίνουμε πρωταθλητές. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ, να βοηθήσω την ομάδα. Ξέρω ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ μαζί με τους συμπαίκτες μου για να ξαναγίνουμε πρωταθλητές. Αυτό θέλω να υποσχεθώ στους φιλάθλους. Το δυνατό μου σημείο είναι ο ρυθμός μου και η ταχύτητά μου σίγουρα. Μου αρέσει να τραβάω τον κόσμο, να δημιουργώ ευκαιρίες για να μπορούμε να σκοράρουμε. Το αρνητικό μου ενδεχομένως, αν και είπε αστειευόμενος ότι δεν θεωρώ ότι έχω και πολλά, είναι ίσως το ψηλό παιχνίδι κεφαλιές. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, προσπαθώ να βελτιώνομαι για να γίνω πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ήξερα ήδη αρκετά πράγματα από μόνος μου. Δεν έχω μιλήσει με κάποιον συγκεκριμένο από τον Ολυμπιακό. Έχω ακούσει πράγματα που λέγονται στην πατρίδα μου σχετικά με αυτό το σύλλογο, αλλά περισσότερο για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θα ήταν ευτύχημα για μένα αν ήξερα κάποιον μέσα από τον Ολυμπιακό, γιατί θα μπορούσε να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες για το σύλλογο συγκεκριμένα. Nobody contacts me. They all contact my manager. There's always rumors about everything, but I'm more the person when it's serious. You will do business, and the only club down here, who, in my eyes, was serious was Olympiacos. So. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν επικοινωνεί μαζί μου απευθείας. Επικοινωνούν με το μάνατζερ μου. Φήμες υπήρχαν για διάφορες ομάδες, αλλά η μόνη σοβαρή πρόταση από εδώ που είχα ήταν από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός μόνο με ενδιέφερε να το δω σοβαρά. Actually, I think red is part of my life because I think all the football clubs I've been playing for in most of my life, PSV, red and white, Ajax, red and white, Denmark is red and white, Charlton was red, so it's always been red and white, the choices of my club, so what you said, probably destiny again. Okay. Οι περισσότερες ομάδες στις οποίες έχω αγωνιστεί, η PSV, η Charlton, τον Ajax, μπράβο, όλες είχαν κόκκινο και λευκό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ίσως παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου και στη ζωή μου το κόκκινο. I still have ambition to play on the highest level. That's the highest level down here. And I have ambitions to win championships again. And I've been 3 years in Ajax without winning anything. And I don't think in the future Ajax, the next maybe a couple of years, will be champion. And here I think the possibilities are a lot higher. And I think
at least in the 2 years I'm gonna be here, we're gonna be champion once, or probably two times, for sure. That's my aim, to be champion two times here. Το βασικό κίνητρο ήταν η φιλοδοξία μου να παίζω σε υψηλό επίπεδο και συγκεκριμένα να κερδίσω το πρωτάθλημα και τίτλους. Στον Άγιαξ, όσο αγωνίστηκα, δεν είχα κερδίσει κάτι. Εδώ που ήρθα, θεωρώ ότι τα επόμενα 2 χρόνια που θα βρίσκομαι εδώ, θα είμαστε τουλάχιστον, αν όχι τον ένα χρόνο, θα είμαστε πρωταθλητές, ίσως και τα δύο. I'm hoping we're winning. I actually don't know a lot about the team from Albania, but it's never easy to go to these kind of countries, so probably they will have a tough night, but I'm quite sure that the team will win the game. Η αλήθεια δεν ξέρω πολλά για την αλβανική ομάδα. Είναι δύσκολες κάποιες φορές αυτές οι χώρες. Μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και ξέρω, πιστεύω ότι στο τέλος θα χρηστούν νικητές.